Πολλές γλυκές καλησπέρες, μικροί μου casual gamers. Ενώ ακούμε ένα πουλί που αναστενάζει έξω από το παράθυρό μου, δεν τα ακούτε γιατί έχω, ναι, τόσο πολύ καλό μικρόφωνο. Επιστρέψαμε να παίξουμε κι άλλο Binding of Isaac, Rebirth, και σήμερα έχουμε Azazel. Δεν ξέρετε τι κάνει ο Azazel, θα δείτε ευθύς αμέσως. Είναι ο τύπος με τον Brimstone, ο τύπος με το Flying, ο τύπος που τα κάνει όλα όρατα, σε χρόνο ντετέ. Δεν μας τρομάζει κανένα room, κανένας χοντρός. Κανένας GG φιόγκος που πετάει μύγες, σφίκες, αράχνες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν μένει τίποτα όρθιο. Speed the Wheel of Destiny. Λεφτά δεν έχουμε, τι να το κάνω. The Fool μας επιστρέφει γύρω στο... Όχι γύρω, πίσω στο σημείο που ξεκινήσαμε εδώ δηλαδή. Αυτά τα συχάματα, τα οποία παίρνω την εκδίκησή μου εγώ, χρησιμοποιώντας όμορφα και καλά τον Brimstone. Αυτό δεν θυμάμαι τι κάνει. Lard θα το πάρω, μας κάνει λίγο πιο αργούς. Μας παχαίνει λίγο, μας προσθέτει στα ψωμάκια, αλλά... είναι καλό, έχουμε HP up στον Azazel. Καθαρίζονται σκατούλες! Προς αναζήτηση χρημάτων. Συχτήρ θα το πάρω, δεν βαριέσαι. Για να το έχουμε καλό θα είναι. Ένα συν. Έλα ρε φίλος κοντά. Έλα εδώ. Mr. Boom! Reusable Bomb Buddy. Όχι καλό. Αλλά ίσως μας σώσει από μια δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή που δεν έχουμε βόμβες. Και θα ψάξω για secret room εδώ. Με την ελπίδα πως ναι. Είμαστε κολόφαρδοι. Δεν θα σας πω... Έλα ράχνη μου. Για όνομα. Παίζεις και δύσκολη. Πρώτα αυτά, δεν νιώθω ασφαλής. Ωραία. Κάναμε την πρίκα μας. Και πάμε στο boss Duke of Flies. Είναι ο κανονικός Duke of Flies ή είναι ο μπλε? Ήταν ο μπλε. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να κάνει το παραμικρό. Αυτό τι κάνει? Let's key. Lock up. Συν δύο κλειδάκια, ωραία. Deal with the devil δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Επόμενο room, γρήγορα και συνοπτικά. Basement 2. Για να δούμε τι θα συναντήσουμε. Αχ, τα μισώ αυτά τόσο πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Ήλπιζα να υπάρχει κάποιο vending machine, έστω. Ο παλιός καλός παπάς, αλλά όχι. Κλειδιά έχουμε, θα ανοίξουμε το item shop. Το item room. Έχω λύσα κακιά να λέω το item room, item shop. Chocolate milk. Θυμάμαι ότι δεν κάνει κάτι καλό, οπότε θα τα αφήσουμε στη μοίρα του. Εδώ πέρα να βγατήσει μες στο δωμάτιο. Τι δωμάτιο είναι αυτό. Θα είχε πλάκα άμα είχαμε βόμβες πολλές. Να τα σκάσουμε όλα αυτά. Και ίσως βρίσκαμε κανένα spirit heart. Όπα! Φτύνεται βρε. Υπάρχει ένα μικρό lag, είναι η ιδέα μου. Παιχνίδι. Συμπεριφέρσου σωστά. Συμπεριφέρσου κόσμια. Ο κόσμος παρακολουθεί και θέλει να δει τον Azazel. Είναι νομίζω η τρίτη φορά που παίζω Azazel. Απλά θέλω να ελπίσω. Και πάτησα Q, έτσι δεν είναι? Αυτά παθαίνω όταν μιλάω, αντί να χρησιμοποιήσω το special skill, πήρα την κάρτα. Ναι. Okay. Και τι έλεγα? Α, ναι. Είναι το τρίτο μου run με Azazel. Θα κάνουμε ένα ωραιότατο τον... Τι ήταν αυτό, Facebook? Κάποιος παμάρει στο Facebook. Και γιατί έχω ανοιχτό το Chrome? Μισό λεπτάκι, κλείνω Facebook και ξανάρχομαι. Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε. Χωρίς... κάνω, γιατί μπαίνω βιώνω στα δωμάτια χωρίς να μας διακόψει κανένας. Έχουμε ένα tinted rock το οποίο δεν το πήραμε ποτέ. Θα το κλαίω λίγο αυτό. Κρυβόταν κάτι καλό εκεί μέσα, το αισθάνομαι. Το ένιωσα ότι χάσαμε κάτι όμορφο.
Δείτε όμως την καλή πλευρά των πραγμάτων. Σκοτώσαμε γρήγορα τον μόνστρο, έχουμε deal with the devil και αυτό το πιτσιπρίνι θα το πάρω. Θα το πάρω. Ουουουου, ξεκλειδώσαμε τον Krampus. Yeah! Πολύ όμορφα. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν είμαι σίγουρη τι είναι το Krampus. Νομίζω είναι νέο boss. Εμφανίζεται μετά τη μαμά! Υποθέτω πως ναι. Κάτι τέτοιο σατανικό κάνει. Έλα εδώ ψυχή μου. Μη φεύγεις μακριά μου. Εγώ που σ' αγαπώ τόσο. Speed up! Το τυχαίο καλό χάπι είναι καλό. Αυτό κάνει slow. Νομίζω ότι το προτιμώ από τις βόμβες, αλλά δεν έχουμε βόμβες αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι κακό. Θα ήθελα να τεινάξω μερικά rocks ή να ψάξουμε να βρούμε το μυστικό δωμάτιο όσο έχουμε το active skill αυτό. Είπατε κάτι? Μου σταματήστε να το κάνετε αυτό που κάνετε. Και εσύ. Death. Ωραία κάρτα, θα την κρατήσω. Πολύ όμορφα. Επιστρέφουμε πίσω. Και θα τη βάλω κάπου εδώ πέρα. Σε παρακαλώ. Όχι. Καλκό. Πάμε να το ξαναφορτίσουμε. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Γαμώ τη σκοτεινιά μου μέσα. Δεν βλέπω. Πού είστε? Θα μπορούσα βέβαια απλά να βγω έξω και να αποφύγω το δράμα, αλλά δεν θα πέραμε το κλειδάκι. Ήλπιζα να πάρουμε μια βόμβα. Ένα κέρμα βρε αδερφέ, κάτι. Όχι. Ωραία. Φορτίσαμε τη βόμβα ξανά. Σε παρακαλώ. Ναι. Και όλα αυτά για 3 cents. Πολύ καλά λοιπόν. Γι' αυτό θα πληρώσουν τα λουκουμάκια. Έλα εδώ. Σε μένα. Θα μπορούσα από την άλλη να τσεκάρω τι έχει μέσα το shop, αλλά με 3 gold νομίζω να πάμε μακριά. Αου, 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 αυτό δεν έπρεπε να το φάω καν. Δεν έπρεπε να το φάω καν. Petrified poop είναι αυτό, έτσι. Ναι. Feels lucky. Θα έπρεπε να το πάρω πριν σκάσω τη σκατούλα στα δεξιά μου. Αλλά δεν πειράζει. Προς αναζήτηση more σκατούλων. Δεν μπορώ να πάρω κάτι. Όπως το φοβόμουν. Δεν τσιγκουνευόμαστε όμως τα κλειδιά σε αυτή την περίπτωση. Όχι. Ψύχαμα. Αειδιαστικό πλάσμα του σκότους και της κατα... Όχι, δεν θέλω να παίξω, Παναγία, μακριά. Μακριά από τα Dice Room. Με Αζάζιελ. Να υπενθυμίσω ότι τα Dark Rooms, τα Dice Rooms, αυτό που κάνουν είναι να σας κάνουν randomize στα skills, στα pickups, στα trinkets και σε ό,τι άλλο έχετε. Σύμφωνα με ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό το παιχνίδι να σας δώσει. Αυτά είναι ένα... Πολύ ωραία. Death Card was OP. Πάλι δεν έχουμε deal with the devil γιατί είχαμε φάει τη χρονιά μας. Και προχωράμε παρακάτω. Τα ξεπετάμε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή τα δωμάτια και νιώθω πολύ περήφανη. Οχ. Χα! Κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω, εγώ πετάω! Εσείς τι μπορείτε να κάνετε? Να ζήσουμε να σας θυμόμαστε. Κακό. Καλό. Και αυτό ίσως να είναι καλό. Θα δείξει. Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά δεν κάνω όσο damage έκανα πριν. Α, ύψοφα κι εσύ. Για να δοκιμάσουμε την τύχη μας εδώ. Αυτό το random με το χάπι της αμνησίας ταυτόχρονα δεν δουλεύει ιδιαίτερα καλά. Δεν μπορώ να δω πού μπορεί να είναι το μυστικό δωμάτιο. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον όταν έχουμε το charge, μπορούμε να το σκάμε. Και συγγνώμη αν μόλις τώρα σας έβγαλα τα αυτιά. Σχεδόν έφαγα το μικρόφωνο. Ωραία. Κι άλλο μεγάλο δωμάτιο. Αλλά εσείς δεν μπορείτε να πετάξετε. Νια 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 νια. Κάποιος έχει μείνει ζωντανός, έτσι δεν είναι? Ή όχι? Όχι.
Γιατί είχα την εντύπωση ότι κάτι ήταν ζωντανό. Πάμε item room. Κάτι καλό. Ου, Yamhart. Βόμβες έχω. Αλλά... δεν έχουμε πολλές καρδιές για να γεμίζουμε. Θα κρατήσω τη βόμβα για τώρα. Αν τα δω σκούρα, ξαναγυρίζουμε πίσω και παίρνουμε το Yamhart. Αν και δεν νομίζω. I don't think so. Ένα τεράστιο room με τίποτα. Όντως δεν είχε κάτι άλλο. Και boss room. The Fallen. Το παιχνίδι έχει καταλάβει ότι κάνουμε τόνους ζημιάς και μας στέλνει τα bosses τα οποία είναι έτσι λίγο πιο βαρβάτα από άποψη HP και damage. Λιώστε. Δεν έπρεπε να το φάω αυτό. Ήρεμα τώρα. Τέλεια. Book of Belial. Temporary damage up. Δεν είναι κακό. Κράμπους! Καλώς τώρα κι ας άργησε. Τι λέει πως πάντα κέφια. Πέφτει σχετικά εύκολα. Τσακ! Κοιτάξτε πως πέφτει με το Book of Belial, εντάξει. Όλα τα λεφτά. Head of Krampus. Yes! Και μας έδωσε το Lamp of Coal. Nice. Αυτό δεν θυμάμαι τι κάνει, αλλά άμα προέρχεται από Krampus, είναι σίγουρα καλό να το πάρετε. Όσοι ξέρετε, γράφτε μου στα σχόλια. Να μάθω κι εγώ κάτι καινούριο. Φαντάζομαι μέχρι μέχρι να ανεβάσω αυτό το βίντεο θα έχω μάθει τι κάνει και με το παραπάνω, αλλά ναι, θέλω να σας πω. Okay. Μαζεύουμε κέρματα για το shop και Envy, ο οποίος δεν πιάνει μία. Στοματωμένο μου Brimstone. Έλα παιδί μου. Όλα τα σπάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Εδώ σαν το χασάπι της νεκρόπολης. Ενέμεινε ξύγκι κάτω στο πάτωμα. Μη με γκανκάρετε. Γιατί κάνω κι εγώ βρώμικα κόλπα. Σκουλίκια. Ο Θεοχάρης θα ήταν περήφανος για μένα. Μας λείπει ένα κέρμα για το item room. Θα μπω και θα δοκιμάσω την τύχη μου μέσα. Πού να σε πάρει και να σε σηκώσει για curse room. Ωραία, κάτω αριστερά υπάρχει ένα tricolore poop. Μας δίνει health back. Αχρίαστο να είναι. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να σας ρίξει και άλλα πράγματα. Πάμε γρήγορα. Γιατί θέλω να σας δείξω κάτι. Και αν το καταφέρω, γι' αυτό το πάω λίγο βιαστικά το game. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε και items. Ναι, μαζέψαμε τα 15 κέρματα. 17. Που λέτε, θέλω να σας δείξω κάτι και ελπίζω να είμαστε εντός χρόνου για να συμβεί. Οπότε θα τρέξουμε στον όροφο λίγο βιαστικά, σκοτώνοντας όλα τα σκατουλάκια. Νομίζω αυτό ήταν το τελευταίο, οπότε πάμε να φύγουμε. Διέξοδο, okay, παιχνίδι. Hiding spot! Είπε και φάγε damage από την μάσκα. Καρδούλα. Καρδούλα μου. Ψυχούλα μου. Έλα. Μην την τονκόρεις. Το boss room δεν το έχω βρει ακόμα. Τι κάνει αυτό. Αμνησία. Ναι. Ξαναπάρ το, Ειρήνη. Ξαναπάρ το χάπι αν σου κοτάει. Βες και δεν ξέρουμε τι κάνει. Ακούω θορύβους απ' έξω. Κάτι συμβαίνει. Όχι! Μακριά. Μακριά από μένα. Δωμάτιο της φρίκης και του τρόμου. Αν είχα κανένα άκυρο build. Ναι. Πολύ ευχαρίστως. Να παίξω. Να τα... ρισκάρω όλα. Για... δεν ξέρω τι.
Συνήθως στο Dice Room, σε όσα Dice Room έχω μπει και έχω μείνει για να μου γίνει το randomize, μου έχει δώσει technology. Αλλά συνήθως είναι κάποιο άθλιο technology το οποίο δεν κάνει damage και βαράς ένα laser ίσα ίσα, ξέρω εγώ, που γαργαλάς τις μασχάλες των αντιπάλων ή κάτι. Πλέον βρήκαμε το item room. Ένα damage up δεν θα έλεγα όχι. Ω, είναι αυτό. Μυγάκι. Attack fly. Όχι κακό, αλλά όχι και το ιδανικό στη φάση που βρισκόμαστε. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιο item αυτή τη στιγμή το οποίο να μεγαλώνει ικανοποιητικά το range του Brimstone. Γιατί το Brimstone κλειδώνει σε ένα συγκεκριμένο range, αν εξαιρέσετε το μεγάλο το Brimstone που πάει μέχρι απέναντι, ξέρω εγώ. Αλλά είναι OP, όπως και να έχει. Νομίζω ότι το δεύτερο πιο καλό αντικείμενο που το έχω δει από άλλους, γιατί εγώ δεν το έχω πάρει ποτέ, είναι το Mom's Knife. Το οποίο θεωρητικά είναι ένα σπασμένο αντικείμενο στον κόσμο του Isaac, όχι μόνο του Rebirth, αλλά και του Wrath of the Lamb. Ένα πάρα 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 πολύ καλό αντικείμενο και Θεέ μου, ντότζαρε αυτές τις ιδέες που πετάνε πριν πηδήξει. Ωραία. Spirit Heart. Και πρόσωλο ταχώς. Γιατί ναι, έπρεπε να μου ρίξει αυτό το boss, το οποίο το συχαίνομαι. Δεν ξέρετε πουθενά που θα ρίξει το Brimstone. Έχετε παρατηρήσει ότι μέχρι στιγμής όλα τα bosses σχεδόν κάνουν ό,τι κάνω κι εγώ. Είτε πετάνε, είτε ρίχνουν Brimstone, είτε είναι διαβολάκια. Και ναι, πήραμε ασπράδι και πήραμε και speed και damage up. Και έχουμε και deal with the devil για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτό θα το πάρω το pentagram. Το άλλο, άμα το πάρουμε, θα πεθάνουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε κάτω. Νομίζω είμαστε. Πού είμαστε? Τέψε να είναι. Necropolis 2. Θα κρατήσω τα κλειδιά μου, εκτός και αν βρούμε κι άλλα, για να ανοίξουμε αυτά τα μυστήριο δωμάτια. Έχει μαζευτεί πολύ πράγμα. Ω, ναι. Νομίζω ότι είναι και αυτό Dice Room, αλλά καλή φάση. Αυτό τι κάνει? Whipworm. Μου αλλάζει κάτι. Δεν βλέπω καμιά αλλαγή στο rate of fire μου. Ή στο πώς ρίχνω ή κάτι. Πάρω το poop. Ναι, το άλλο δεν εξυπηρέτησε κάτι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πάρω. Θα τσαρτζάρω και τον Belial. Αυτό, αν και μ' αρέσει, εξακολουθεί να με μεγαλώνει το range μου. Απλώς κάνει έτσι λίγο πιο κυρτό το όλο σκηνικό. Οπότε, poop. Ωραία. Τους εξαφανίσαμε. Αυτά είναι τα δωμάτια που γουστάρω. Φωτιές, ατμόσφαιρα, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σου επιτεθούν. Όλα είναι όμορφα στον κόσμο του... Άι! Ζακ. Και έπρεπε να φάμε αυτό και το μόνο ένα damage, ξέρω εγώ, και έχουμε μείνει με δύο καρδιές. Οικονομήσαμε αραχνούλες. Και ένα spirit heart, το οποίο θα το φάμε το μισό φεύγοντας. What? Okay. Σας αγνοώ. Χεράκια της μαμάς. Πέστε κάτω να σας φάω. Μόνο δύο. Ωραία. Item room. Τι είναι αυτό? Magic fingers. Pay to play. Τι κάνει? Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Ωραία. Θέλω τόσο γρήγορα να φτάσω στη μαμά. Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και φυσικά χωρίς να φάμε damage. Ελπίζω. Ωραία. Λεφτά έχουμε. Βρήκαμε το boss room. This is good news. Αχ, αυτά εδώ. Ο κρεμασμένος δεν φοβάται το σκηνή. Φιλάκι. Ωραία. Λίγο γρήγορα στο shop. Gents, Panders and Flyers. Δεν είμαι σίγουρη τι κάνει. Μεγάλο η μύγα μου. Μπορεί. Έτοιμη για τη μαμά. Let's do this fast. Ξέχασα να φορτίσω τον Brimstone, έτσι δεν είναι? Είναι μια πάρα πολύ κακή στιγμή για να πνιγώ αυτή τη στιγμή τώρα.
Παλεύουμε ενάντια στη μαμά και εγώ πεθαίνω. Ενώ πεθαίνω in real life. Αλλά η μαμά πεθαίνει επίσης, το οποίο είναι ευχάριστο νέο. Ναι, τα καταφέραμε. Και βλέπετε αυτό που βλέπω. Ακριβώς από πάνω μας έχουμε ένα πόρταλ που θα μας πάει σε ένα μαγικό δωμάτιο. Το zombie baby δεν θα το πάρω, αλλά θα πάμε μαζί σε εκείνο το πόρταλ που θα συναντήσουμε βέβαιο θάνατο. Θέλω τόσο πολύ να σας το δείξω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τι γίνεται εδώ μέσα. Σας βγάζει κάποια items και σας λέει επιλέξτε ποιο θέλετε να κρατήσετε. Θέλω αυτό γιατί με κάνει να νιώθω όμορφα. Πάντα ήθελα το μαλλί μου πλατίνα. Τώρα είμαι μια αυθεντική ξανθιά. Και τι γίνεται μέσα αυτό το δωμάτιο θέλετε να μου πείτε. Εκτός από το να παθαίνετε εγκεφαλικό, κολούμπρα και άλλα κακά πράγματα. Παλεύετε με όλα, όλα μα όλα, τα bosses του Άιζακ. Και έπεσα πάνω στον Γκέρντι. Τα παλεύετε με waves. Υπάρχει ένα θετικό μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ότι τα monsters με τα θάνατο σας ρίχνουν καρδουλίτσες. Και έπεσα πάνω στα κακάκια. Έτσι δεν είναι, σταματήστε κακάκια να εμφανίζεστε μπροστά μου, Θεέ μου. Αυτό είναι πολύ αγχωτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω και να παίζω ταυτόχρονα. Έχουμε Duke of Flies και τον άλλο τύπο που δεν θυμάμαι το όνομά του. Α, αυτός είναι ο Pip. Ο κλασικός ο Pip. Ωραία. Full 3 καρδούλες. Ξέρω τι σκέφτεστε, δεν είναι ιδανικές συνθήκες για να βγάλουμε ένα τελείωτο boss fight. Αλλά το παλεύουμε. Πρώτος πιστεύω να πεθάνει ο Pip γιατί με ενοχλούν απίστευτα τα μάτια. Τα οποία κάνουν το rotation σε όλο το room. Και δεν ξέρω πότε θα προσγειωθεί κάποιο πάνω μου. Πέθα καρδιά μου! Ωραία, ένας εκτός. Σε έχει μείνει ο Duke. Για Spirit Hats, ωραία, αυτά δεν με πολύ φοβίζουν. Αλλά έχουμε και τον Loki. Κακός χαμός γίνεται. Θεέ μου! Μ' αρέσει όμως! It's so much fun! Έτσι, διχασμένες προσωπικότητες. Τριχασμένες προσωπικότητες. Και ούτω καθεξής. Μέχρι να γίνεται σκουπίδια. Χυλός. Λιώστε. Στην άκρη του δωματίου ο Λόκι χαίρεται. Πετάει ό,τι να είναι πράγματα. Τσόφα καλέ μου. Τσόφα, έχουμε και άλλες δουλειές. Τσόφα γιατί θέλω να πάω να σκοτώσω τη μαμά. Oh, Steve. Και Gemini. Αυτό πότε ξεκόλλησε από τον Steve. Οπα. Ωραία. Έχουμε Larry Juniors και Fistula. Fistula, οκ. Okay. Μ' αρέσει ο Fistulas. Αν και σε αυτό το δωμάτιο δεν θα βλέπω τα σκουλικάκια. Οπότε καλό θα ήταν να ξεφορτωθούμε πρώτα τους λάριδες. Και τα κακάκια τα οποία μας κάνουν damage μόλις θα κουμπίσουμε. Έτσι τον ακούμπησα. Οκ. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου, έβγαλε πολλά πράγματα. Οπ, λεφτά. Πέρα από την πλάκα, αυτό το δωμάτιο είναι χρυσορυχείο. Άμα έχετε πολλές καρδιές, είναι το ιδανικό μέρος. Αυτός δεν ξέρω καν ποιος είναι. Τι είσαι εσύ, μάνα μου. Τι είναι τούτο. Ένας μόνστρο. Κανονικός μόνστρο. Κανονικός μόνστρο, αλλά πετάει κόκκινες μέλισσες. Εσύ τις πετάς εσύ. Α, εσύ τις πέταγες. Ωραία, εξηγούνται όλα. Πολύ όμορφα. Και αυτό είναι εύκολο. Και έχουμε και έναν, κι άλλον ένα Γκέρντι εδώ. Οχ, Παναγιά μου. Του σκουλικιού το κάγκελο. Είναι ο κόκκινος Γκέρντι. Όχι, είναι ο κανονικός Γκέρντι. Πώς τολμάς! Ένα λίγο ακόμα. Όπα, γιατί δεν με πέτυχε αυτό. Ωραία. Ποιος ξέρει, θα μου πετάξει μετά το παιχνίδι. Σιγά σιγά.
Α, τέλεια. Πώς τον λένε αυτόν? Δεν θυμάμαι. Γκάσι, γκλάσι, μπάσι, δεν θυμάμαι. Όμως βλέπω τον μάνστρο νούμερο 2, ο οποίος είναι ανανεωμένος. Κάνει πολύ περισσότερο damage, πετάει και κακά πράγματα. Αου! Και τις μέλισσες. Θεέ μου, κόκκινο πάνω σε κόκκινο δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Έχουμε σκοτώσει τα κέρατά μας από πράγματα και όλο το room είναι κόκκινο. Μαζί και τα κόκκινα poops. Και αδυνατό να δω το παραμικρό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και θέ μου θα πεθάνω. Άμα συνεχίσω έτσι θα πεθάνω. Μα το Θεό. Ψοφίστε βρε! Έχετε κολλήσει πανέμορφο ένας πάνω στον άλλον. Με βολεύετε απίστευτα αυτή τη στιγμή. Και έχω τρελά μικρό range. Σχεδόν πρέπει να σας ρίξω γλωσσόφυλλο για να σας σκοτώσω. Ω ναι! Υπάρχουν και αυτά τα γλωσσόφυλλα. Τα θανάτηφόρα. Τι βγήκε, τι είναι αυτό? Αυτός δεν βγήκε προηγουμένως. Πώς σε λένε μάνα μου σένα? Μη φτύνεις. Έλα. Κοίτα πόσο λίγο life έχει. Ω, κι άλλη Larry Juniors. Κι άλλος, αυτός είναι ο Husk. Δεν είναι Larry αυτή, μισό. Δεν θυμάμαι πώς τους λένε, ούτε αυτούς. Αλλά έχουμε Husk. Πόσα bosses. Δεν μου είχε βγάλει ακόμα τους Horsemen. Mask of Infamy. Κι άλλος Pip. Πρέπει να ξεφορτωθώ όπως και δίποτε το Mask of Infamy. Αου, δεν σε είδα να άρχεσαι, παιδί μου. Σε ένιωσα μέσα μου παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα όμως. Οπ, έχουμε Horsemen. Άρχισαν να μαζεύονται οι Horsemen. Το ευχάριστο είναι ότι πέφτουν σχετικά εύκολα και χαίρομαι που έχω το flying αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν... Δεν έχω ορατότητα. Τρέξε παιδί μου, τρέξε μάνα μου, τρέξε. Να ξέρεις ότι τα πάντα καταλήγουν σε μένα. Ω, πλάτος και ο War. Αου, εκείνη η γωνία του κουραδιού που προεξήχε. Έπρεπε να πέσω πάνω, έπρεπε. Ω, φάγαμε slow. Φάγαμε slow, αλλά δεν μας άμερε. Δεν μας άμερε. Για να κουμπίσω πάλι στο κακό. Έχει μείνει το ραβδί σου. Τι έγινε? Πού είναι ο άλλος? Πρέπει να πάρω μια ανάσα. Πρέπει να πιω μια γουλιά καφέ. Έχω αγχωθεί όσο δεν πάει αυτή τη στιγμή. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Βγήκε ο Fallen, really? Αυτόν δεν τον περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Δεν είχα φτάσει την άλλη φορά που το πέτυχα αυτό το δωμάτιο τόσο μακριά. Θα τον λιώσουμε όμως. Το έχουμε. Ευελπιστώ ότι είναι ο τελευταίος. Έλα, ψυχή μου. Όχι, έχουμε και αυτόν. Τον ξέχασα. Έχει ξεμείνει ένας Horseman εκεί πίσω που πετάει αηδίες. Ναι! Πω πω. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν ξέρω πώς το περάσαμε όλο αυτό, αλλά... Μου σηκώθηκε η τρίχα, μα το Θεό! Πω πω, πολύ καλό, πολύ καλό. Έχουμε αρκετό damage. Θέλω zombie baby, ούτε καν. Δεν μου αρέσει το zombie baby σαν orbital, να σας πω την αλήθεια. Χίλιες φορές να είχα το cube of meat, το robo baby, το dry baby, ακόμη καλύτερα. Το dry baby είναι αυτό που σκάει το νεκρονόμικον όταν φάει damage από... κάποιο hit. Και θέ μου, γιατί έφαγα αυτό το damage, δεν χρειαζόταν. Θα πεθάνουμε. Δεν το βλέπω. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Χρειάζομαι healing παιχνίδι. Πολύ κακό δωμάτιο και δεν έχω κάλυψη γιατί σπάω τις πέτρες. Όχι. Το χάσα. Εμφανίσου αν είσαι άντρας. Δεν είσαι άντρας? Όχι αρκετά μου λες. Αχ, να πάρει. Αυτά παθαίνω μα δεν έχω κάλυψη. Κάτι από όλα αυτά που έχω πάρει κάνει την κάλυψή μου να εξαφανίζεται. Και
το μισό το σχένομαι. Ενάντια σε αυτούς χρειαζόμουν πέτρες μαζί με το flying. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή τι μας συμβαίνει. Θεέ μου. Ένα hit είμαστε. Μακριά από σίγουρο θάνατο. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Και λέει πέφτω πάνω στη βόμβα και μπαμ. Ω, ναι, ικανή με έχω αυτή τη στιγμή. Αντίο. Κόσμε. Δεν μα μετακτά. Ναι, ως εδώ ήτανε. Λοιπόν. Αυτό ήτανε άλλο ένα run. Isaac. Rebirth. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας έδειξα αυτό που ήθελα να σας δείξω. Το room με τα χιλιάδες κακά πράγματα. Δεν τα καταφέραμε όμως μέχρι το τέλος. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε την επόμενη φορά σε ένα ακόμα βίντεο. Να είστε όλοι καλά και να παίζετε γαμάτα παιχνίδια. Φιλάκια!